Αν η κυβέρνηση βρίσκεται μια φορά υπόλογη για τη μεθοδευμένη προσπάθεια συγκάλυψης του βασικού σκανδάλου των υποκλοπών μέσα από τις απαράδεκτες διαδικασίες που ακολουθούνται τόσο στην Εξεταστική Επιτροπή, με ευθύνες βέβαια της ελεγχόμενης από τη Νέα Δημοκρατία πλειοψηφίας, με την επιστράτευση παράλληλα πρωτοκλασσάτων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να εξαπολύουν προειδοποιητικές βολές προς αδρανοποίηση όποιου διανοείτο να μιλήσει για αυτά τα σκάνδαλα, αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να κρατάει σταθερό το τέμπο σε ρυθμούς συγκάλυψης, αναπαράγοντας τη συνέντευξή του στη ΔΕΘ τη γνωστή επιχειρηματολογία περί απορρίτου. Αν λοιπόν για όλα αυτά η κυβέρνηση βρίσκεται μια φορά υπόλογη, πέρα βέβαια από την αρχική και αδιαμφισβήτητη ευθύνη της για την ύπαρξη του βασικού σκανδάλου των παρακολουθήσεων, τότε είναι πολλαπλάσια εκτεθειμένη για αυτή τη σημερινή κατάθεση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, με την οποία επιχειρεί να ξεπληθεί από αυτές τις ευθύνες. Για το ΚΚΕ οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι είναι καθαρό πως καμιά νομοθετική παρέμβαση δεν πρόκειται να αλλάξει το χαρακτήρα και της λειτουργίας της ΕΕΠ, που αποτελεί από τη φύση της έναν αντιδραστικό μηχανισμό του αστικού κράτους. Υπάρχει και λειτουργεί για να υπερασπίζεται αυτό που εθνική ασφάλεια ονομάζει το κεφάλαιο, δηλαδή τα συμφέροντα της αστικής τάξης κόντρα στους ανταγωνιστές, αλλά και σταθερά ενάντια στο λαό και τα δικαιώματά του, οι οποίοι και βρίσκονται κυρίως στο στόχαστρο τέτοιου είδους μηχανισμών. Αντίθετα, οι όποιες αλλαγές επιχειρούν να ντύσουν αυτή την αντιδραστική ΕΕΠ με το κύρος της δίθεν ανεξάρτητης δικαιοσύνης και το μανδύα του δημοκρατικού ελέγχου που τάχα μπορεί να ασκεί η Βουλή. Στην πραγματικότητα, αυτό που κάνουν οι αλλαγές αυτές είναι να θωρακίζουν ακόμα περισσότερο τη δράση τόσο της ΕΕΠ όσο και άλλων κρατικών μηχανισμών για αυτούς τους παρόμοιους σκοπούς. Έτσι, και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα, με τις προτάσεις που καταθέτουν για το δίθεν εκδημοκρατισμό της ΕΕΠ, για τις διάφορες θεσμικές εγγυήσεις, θρέφουν στην πραγματικότητα την αυταπάτη ότι μπορεί αυτό να πραγματοποιηθεί, μπορεί δηλαδή η ΕΕΠ να αποκτήσει ένα πιο φιλολαϊκό, ένα πιο δημοκρατικό, να το πούμε έτσι, πρόσωπο, μπορεί στην πραγματικότητα να εκδημοκρατιστεί ουσιαστικά το κράτος. Όμως, με τη σημερινή συζήτηση, νομίζετε παράλληλα ότι θα ξεμπερδέψετε μια και καλή με την ακόμα μεγαλύτερη ενοχή σας, που αυτή θα είναι μάλλον και η πιο επικίνδυνη και εχθρική προς το λαό, για τη θέσπιση, συντήρηση και λειτουργία αυτού του σκοτεινού, πολυπλόκαμου, αυτού του άθλιου θεσμικού πλαισίου, με την οποία έχετε κάνει κόσκινο το δικαίωμα του λαού στην προστασία του απορρίτου των επικοινωνιών του, και μέσω βέβαια αυτού και μια σειρά άλλα δικαιώματα και ελευθερίες του. Βέβαια, αυτή σας την υπηρεσία, κύριε, της κυβέρνησης, οφείλουν να σας την αναγνωρίσουν και τα υπόλοιπα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και άλλου, μην σε ένα βαθμό και το ΜέΡΑ25 που συμπαρατάχθηκε σε ορισμένες από αυτές τις οδηγίες, γιατί στην προσπάθειά σας από αυτή τη διαδικασία να βγάλετε αλόβητο το σύστημα και στην πραγματικότητα να το θωρακίσετε ακόμα περισσότερο, συμπαρασύρεται στο κρύψιμο κάτω από το χαλί και τις ευθύνες των άλλων κομμάτων που από κοινού διαμόρφωσαν αυτό το ασφικτικό πλέγμα για τα λαϊκά δικαιώματα και τις ελευθερίες, ψηφίζοντας, στηρίζοντας και όσοι βρέθηκαν στην κυβέρνηση υλοποιώντας από αυτή τη θέση τις αντιδραστικές ευρωπαϊκές οδηγίες, νόμους, διακρατικές συμφωνίες που με τον ίδιο τρόπο αξιοποιήθηκαν για να καταπατήσουν αυτά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του λαού. Και βέβαια νομίζετε ότι με τέτοιου είδους μακιγιαρίσματα, που ιδιαίτερα τώρα οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται
στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου πιο πολύ με αποκριάτικο μακιγιάζ μοιάζει. Νομίζετε ότι μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να αποκρύψετε το αποκρουστικό πρόσωπο όλων αυτών των μηχανισμών. Γιατί κοιτάξτε να δείτε εδώ πια η όλη διαδικασία πραγματικά αγγίζει τα όρια της αστειότητας. Ποια είναι η πρώτη περιβόητη θεσμική εγγύηση που λέτε ότι θα συμβάλλει στη μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία της ΕΕΠ. Λέει το άρθρο 1 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Για την ενίσχυση της λογοδοσίας της ΕΕΠ και της υποπτίας της από το Κοινοβούλιο, ορίζεται ο διορισμός του διοικητή να γίνεται μετά από γνώμη, ούτε καν βέβαια δεσμευτική σύμφωνη γνώμη, της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Είναι τώρα αλήθεια αυτή η σοβαρή εγγύηση? Δηλαδή να δίνουν γνώμη τα κόμματα, αν και πάλι επί της ουσίας μιλάμε για την κυβερνητική πλειοψηφία και όχι για όλα τα κόμματα, αλλά όταν θα πρέπει οι επιλεγέντες διοικητές να λογοδοτήσουν για το έργο τους, για τον τρόπο που λειτουργήσαν, όταν καταγγέλλονται παραβιάσεις δικαιωμάτων, τότε ξαφνικά τα κόμματα γίνονται αναρμόδιοι να κρίνουν. Πώς θα λειτουργήσει ως θεματοφύλακας, λέτε, του δημοκρατικού πολιτεύματος η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όταν έναντι αυτής ισχύει και επικαλούνται όλοι αυτοί το απόρριτο, άρα αποκλείεται εντελώς η δυνατότητα να ελέγξει τη δράση και τη λειτουργία της ΕΕΠ, άρα και του διοικητή της, για την οποία βέβαια τους την καλείται κατά τα άλλα να εκφράζει γνώμη. Εδώ δεν μιλάμε καν για φύλος οικής, μιλάμε για προκλητικό εμπεγμό, αν όχι υποκρισία. Δεύτερη θεσμική εγγύηση για τη μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία της ΕΕΠ. Εδώ επιχειρείται να θωρακίσετε ακόμα περισσότερο το πλαίσιο για αυτό που ονομάζονται νόμιμες επισυνδέσεις. Δηλαδή, να θωρακιστεί ακόμα περισσότερο το πλαίσιο των υποκλοπών, δηλαδή η μετιβούλα του νόμου παραβίαση ενός βασικού λαϊκού δικαιώματος από τους κρατικούς μηχανισμούς, αυτού του απορρίτου της επικοινωνίας, που ιδίως βέβαια το απορρίτου της επικοινωνίας του λαού, στο οποίο βέβαια και όλοι οι άλλοι λίγο πολύ συμφωνείτε και διαφοροποιείστε μόνο στο αν αυτές οι νόμιμες υποτίθεται επισυνδέσεις μπορούν ή όχι να αφορούν πολιτικά πρόσωπα και σε ποιο βαθμό αυτό μπορεί να γίνει. Για το ίδιο το δικαίωμα της προστασίας του λαού από αυτό λίγο ενδιαφέρον δείχνεται. Τι λέει λοιπόν στο δεύτερο άρθρο της πράξης νομοθετικού περιεχομένου? Ουσιαστικά επανέρχεται η παλιότερη διάταξη που είχε καταργήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε η διάταξη της άρσης του απορρίτου να περνάει από δύο εισαγγελείς στην ΕΕΠ, τον εισαγγελέα εφετών που θα εγκρίνει, και όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, και τον εισαγγελέα πρωτοδικών που θα εισηγείται στην πραγματικότητα την άρση του απορρίτου. Μπορούν αλήθεια αυτού του είδους ρυθμίσεις να εμποδίσουν να δίνονται κατά κόρον οι άδειες για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών, όταν είναι κοινό μυστικό ότι ακόμα και σε αυτές που τυπικά ονομάζονται ως νόμιμες υποκλοπές η ευχέρεια που έχει ο εισαγγελέας να τις επικυρώσει είναι ευρύτατη? Εμπόδιζε στην πραγματικότητα τίποτα, αν θέλετε, αυτή τη λειτουργία, μείωσε, αν θέλετε, αυτή τη δυνατότητα η πρώτης κατάργησης του δεύτερου εισαγγελέα διαδικασία? Όχι. Πολύ περισσότερο, όταν ούτε καν οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις λειτουργικής ανεξαρτησίας δεν τηρούνται, όντας οι εισαγγελείς αυτοί ενσωματωμένοι στη λειτουργία της ΕΕΠ, αλλά και σε κάθε περίπτωση, όσα επίπεδα δήθεν λειτουργικής και πραγματικής ανεξαρτησίας κι αν τους δοθούν, αυτοί οι εισαγγελείς, ένας, δυο, τρεις ή 103, ποιο νομικό πλαίσιο θα κληθούν να εφαρμόσουν σε σχέση με τα αιτήματα των νομίμων, λέτε, επισυνδέσεων της ΕΕΠ για τους λόγους εθνικής ασφάλειας? Δεν θα εφαρμόσουν αυτό το άθλιο νομικό πλαίσιο που δεν αλλάζει κατ' ελάχιστο, αυτό που τους λύνει πραγματικά τα χέρια πατώντας τη συνταγματική κάλυψη μια σκόπιμα γενικής έννοιας όπως είναι αυτή της εθνικής ασφάλειας, η οποία βέβαια χωράει κάθε λογής ερμηνεία, αν είναι εύκολο.
να μπορούν με βάση αυτή να κάνουν πράξη αυτό που με κάθε ευκαιρία φροντίζει να μας υπενθυμίζει και ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Γιατί βέβαια αν δεχτούμε πως εθνική ασφάλεια είναι η αντιμετώπιση απειλών ακόμα και υβριδικών κατά του κράτους από εξωτερικούς εχθρούς, κατασκόπους, διεθνείς τρομοκράτες, είναι πραγματικά απορίας άξιο πως δικαιολογείται η χρήση της για την παρακολούθηση και την υποκλοπή των επικοινωνιών χιλιάδων Ελλήνων πολιτών κατ' έτος. Βέβαια αυτή η απορία δεν θέλει πολύ σκέψη για να λυθεί. Επιβεβαιώνεται στην πραγματικότητα ότι ο βασικός αντίπαλος του αστικού κράτους αλλά και των μυστικών υπηρεσιών του είναι ο εχθρός λαός και σε αυτή την κατεύθυνση πάντα αξιοποιούνται τα όποια περιθώρια αφήνει ο νόμος. Αυτό λοιπόν το άθλιο νομικό πλαίσιο, το οποίο όλοι το ενισχύσατε με νέες ευρωπαϊκές οδηγίες, κανονισμούς, διακρατικές συμφωνίες, είτε και το ανοιχτήκατε αφήνοντάς το ανέγκυχτο, αυτό είναι που επιτρέπει στο κράτος, στις μυστικές υπηρεσίες εγχώριες και ξένες, σε άλλους μηχανισμούς, να κάνουν πραγματικά λάστιχο τα περιθώρια αυτού που μπορεί να χωρέσει στην έννοια της απειλής για την εθνική ασφάλεια, τους κινδύνους τρομοκρατίας κλπ. Και να βαφτίζεται ύποπτος ο οποιοσδήποτε, θέτοντάς τον στο στόχαστρο των παρακολουθήσεων. Ιδίως βέβαια, είναι εξαιρετική η προτίμηση και του αστικού κράτους και των μηχανισμών τους, αφού αυτός είναι και ο ρόλος τους, να θέτουν στο στόχαστρο ό,τι θεωρείται ως κίνδυνος ή απειλή για τον κλονισμό αυτής της δικτατορίας του κεφαλαίου, του ίδιου του αστικού κράτους και της εξουσίας του. Και βέβαια με αυτόν τον τρόπο οργιάζει και η αυθαιρεσία χωρίς την παραμικρή συνέπεια. Γιατί τέτοιο είναι το μέγεθος της υποκρισίας σας που δεν καταργείτε ακόμα και αυτήν την απαράδεκτη διάταξη που νομοθετήσατε κυριολεκτικά νύχτα, με το Πασόκ βέβαια τότε να σας κρατάει το χέρι και σήμερα να παραπονιέτε, που απαγορεύει στην ΑΔΑΕ ακόμα και να πληροφορεί τον οποιονδήποτε ότι τέθηκε υπό παρακολούθηση, μετά βέβαια την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όταν αυτή γίνεται με την αιτιολογία ή καλύτερα με το πρόσχημα της εθνικής ασφάλειας. Αυτό λοιπόν το πολυπλόκαμο και σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο θα εφαρμόζουν οι εισαγγελείς, όσοι κι αν είναι, και μάλιστα θα τους δίνετε και τα συγχαρητήρια από πάνω γιατί κάνουν καλά τη δουλειά τους. Είναι λοιπόν προφανές ότι τα όποια θεσμικά αντίβαρα επιχειρείτε να παρουσιάσετε δεν είναι παρά για να χρυσώσουν το χάπι στο λαό, ώστε να ανεχτεί αυτό το δυσόδη βούρκο των υποκλοπών και παρακολουθήσεων για το οποίο έχετε φροντίσει όλοι σας να δημιουργήσετε ένα πολύ σφιχτό, πολυπλόκαμο και αξεπέραστο νομοθετικό πλαίσιο. Είτε αυτά που φέρνετε με τη συγκεκριμένη πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ούτε ως τέτοιο φύλος οικείς, αν μας επιτρέψετε, δεν μπορούν να λειτουργήσουν, είτε συνολικά και η όλη συζήτηση που είναι σε εξέλιξη για τις εγγυήσεις που θα μπορούσαν δήθεν να περιορίζουν τέτοιου είδους παρεκτροπές, στην πραγματικότητα όλα αυτά επιχειρούν να θωρακίσουν ακόμα περισσότερο αυτό το επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο, αυτούς τους ίδιους τους μηχανισμούς του αστικού κράτους που σταθερά βάζουν στο στόχαστρο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του λαού. Γι' αυτό και λέμε από την πρώτη στιγμή ότι αυτό το θεσμικό πλαίσιο δεν διορθώνεται παρά μόνο καταργείται. Όμως μόνο το ΚΚΕ υποστηρίζει ξεκάθαρα αυτή τη θέση και βέβαια αυτό έχει να κάνει και με την ίδια την εναντίωσή μας προς τους αντίστοιχους κανονισμούς και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό βέβαια και το ΚΚΕ είναι και το μόνο κόμμα που έχει καταψηφίσει και κάθε νόμο, κάθε οδηγία και κανονισμό που περιορίζει σε αυτή την κατεύθυνση τις λαϊκές ελευθερίες και ενισχύει το οπλοστάσιο της καταστολής του κράτους σας. Σε αυτό το πλαίσιο, κυρίως βέβαια τονίζουμε και προειδοποιούμε το λαό, ότι σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας του αστικού κράτους είναι προφανές ότι η ενίσχυση των μηχανισμών του σημαίνει να γίνεται πιο αποτελεσματικό στο να προλαμβάνει, να μην βρεθεί μπροστά σε οτιδήποτε
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητά του, με πρώτα και κύρια το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα, αυτό δηλαδή που είναι και το μόνο που μπορεί να στοχεύσει στην ανατροπή της οικονομικής κυριαρχίας και εξουσίας του κεφαλαίου και των διεθνών του συμμάχων. Γι' αυτό λοιπόν ο λαός όχι μόνο δεν πρέπει να ανεχτεί αυτές τις άθλιες πρακτικές που καταπατούν και υπονομεύουν τις ελευθερίες και τα δικαιώματά του, αλλά κυρίως οφείλει να υλοποιήσει αυτούς τους φόβους όλων αυτών που ευθύνονται για τη συστηματική υπονόμευσή τους. Με την αγωνιστική του δράση, με τις πολιτικές του επιλογές, να οργανώσει ο ίδιος τη λαϊκή αντεπίθεση απέναντι στο κράτος των εκμεταλλευτών, αυτό που σήμερα όχι μόνο εκμεταλλεύεται τον λαό, αλλά και κρυφακούει, αλλά και χρησιμοποιεί το χαφιεδισμό για να παρεμποδίσει και να καταστήλει τις λαϊκές διεκδικήσεις και τις κινητοποιήσεις. Μόνο έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για την ανατροπή όχι μόνο βέβαια του σημερινού αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου, αλλά και του ίδιου του αντιδραστικού συστήματος που υπηρετεί. Είναι προφανές ότι θα καταψηφίσουμε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου.